Η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα γεννήθηκε 9 Νοεμβρίου του 1935. Έδεσε το όνομά της με την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ενώ πλέον έχει αποσυρθεί λόγω ηλικίας. Πριν από 50 και πλέον χρόνια όμως, έχασε τη μητέρα της έπειτα από ένα άγριο φωνικό. Η 70χρονη μητέρα της διάσημης Ελληνίδας τραγουδίστρια, η Βασιλική Δημητροπούλου, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μπουρνάζι. Ο θάνατος της αποδόθηκε σε δυστύχημα, ωστόσο 10 μέρες αργότερα αποκαλύφθηκε πως ήταν στιγνή δολοφονία. Πάμε να δούμε το χρονικό του τραγικού περιστατικού. Βρισκόμαστε στις 24 Νοεμβρίου του 1970. Στις 9 το πρωί η καθαρίστρια της Μέρις Λίντα πήγε στο σπίτι της μάνας της για να τη βοηθήσει στον καθαρισμό του σπιτιού. Την ίδια ώρα έφτασε συνεργείο του ΟΤΕ για την τοποθέτηση τηλεφωνικής γραμμής. Χτυπούσαν την πόρτα για αρκετή ώρα, αλλά κανείς δεν άνοιγε. Ανησύχησαν και επικοινώνησαν με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και την πυροσβεστική υπηρεσία. Αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, έσπασαν την πόρτα του διαμέρισματος και βρήκαν τη μητέρα της Μέρις Λίντα στο κρεβάτι της νεκρή. Το πτώμα της ήταν απανθρακωμένο. Αρχικά ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας αποδόθηκε σε δυστύχημα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι η Δημητροπούλου άναψε τσιγάρο ενώ είχε ξαπλώσει, αποκοιμήθηκε και το τσιγάρο χλίστησε από το χέρι της και έπεσε στο μαξιλάρι με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά. Γρήγορα η φωτιά μεταδόθηκε στα κλινοσκεπάσματα. Ωστόσο, η παρατηρητικότητα τριών αξιωματικών που συμμετείχαν στην αυτοψία αποκάλυψε πως δεν πρόκειται για δυστύχημα, αλλά για ένα από τα πιο άγρια εγκλήματα της εποχής. Οι τρεις αξιωματικοί, ο διοικητής της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διώξεως Κοινού Εγκλήματος και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διώξεως Διαρριχτών, κατά τη λεπτομερή εξέταση του χώρου όπου βρέθηκε απανθρακωμένο το πτώμα της άτυχης ηλικιωμένης γυναίκας, διαπίστωσαν ότι στο δωμάτιο της Δημητροπούλου υπήρχε ένα ξυπνητήρι με κοιλίδες αίματος. Επίσης, πλησίον του πτώματος βρισκόταν μία άδεια φιάλη από εινόπνευμα, ενώ στο καμένο της πρόσωπο έφερε αμοιχές. Οι αρχές ανέλυσαν τα στοιχεία και ύστερα από 10 μέρες τεκμηρίωσαν ότι η Βασιλική Δημητροπούλου δολοφονήθηκε. Συγκεκριμένα από δύο άτομα που μπήκαν για να κλέψουν. 12 ώρες πριν από την ανέβρεση του πτώματος, οι δράστες διέριξαν το διαμέρισμα, ενώ η ηλικιωμένη είχε ήδη ξαπλώσει. Καθώς άκουσε θόρυβο, ρώτησε ποιος είναι χωρίς να λάβει κάποια απάντηση. Οι δράστες άρχισαν να πανικοβάλλονται. Επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη χτυπώντας την στο πρόσωπο με ένα ξυπνητήρι που βρήκαν στο δωμάτιο. Η μητέρα της διάσημης ερμηνεύτριας έχασε τις αισθήσεις της. Οι δράστες περιέλουσαν τα κλινοσκεπάσματα με εινόπνευμα και έβαλαν φωτιά. Η γυναίκα κάηκε ολοσχερός. Ενώ λοιπόν η ηλικιωμένη γυναίκα καιγόταν, οι διαρρήχτες άρπαξαν από το σπίτι της ένα κομπολόι, ένα δαχτυλίδι και μερικά ακόμα αντικείμενα ευτελέστατης αξίας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο τύπος. Το κομπολόι όμως ήταν αυτό που βοήθησε στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Όταν συνελήφθη ο ένας από τους δύο δράστες ως ύποπτος, οδηγήθηκε στο τοπικό παράρτημα της ασφάλειας. Το κομπολόι βρισκόταν στην τσέπη του, αλλά το συνειδητοποίησε κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Προκειμένου να απαλλαγεί από το ενοχοποιητικό στοιχείο, ζήτησε από τους άντρες της αστυνομίας να πάει τουαλέτα. Εκεί πέταξε το κομπολόι στη λεκάνη και θεώρησε πως τα κατάφερε. Όμως οι αστυνομικοί που το συνόδευαν αντιλήφθηκαν την κίνησή του, ανέσυραν το κομπολόι από τη λεκάνη και οδήγησαν το δράστη στη δικαιοσύνη. Εκεί, μετά από ανάκριση, ομολόγησε το άγριο έγκλημα.